Βασιλιάς θέλει να παίζουμε και κανένα ελληνικό. Ναι, αναμφίβολα θέλω να παίζουμε ελληνικό. Αυτό τότε καινούργια είναι. Σταθερά, σταθερά. Θα το κάνουμε φάστα δικά μου μέχρι να υπάρχει επανάσταση. Από αύριο θα κάνουμε επανάσταση γαλλική μαζί με αμερικάνικη. Για να γίνει. Είμαι ευχαριστημένο. Όχι, υπάρχει νέο είδωλο στην πόλη. Ναι. Είδωλο κανονικό. Υποκλεινόμαστε στις δηλώσεις του και αναφερόμαστε συγκεκριμένα γιατί εδώ τα λέμε όλα. Αφού καλησπέρισουμε φυσικά τη Σόφη μας. Καλησπέρα. Στο Βαγγέλη τον Αγγέλου. Προπονητής στο μπάσκετ του Άρης. Ο οποίος είπε χθες, τι είπε ακριβώς, θα θέλω να αλλάξουμε τα λεγόμενα. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αποτύχαμε. Δηλαδή το αυτό, αν δεν είναι βόμβα δήλωση, σταθμός. Συνεχίζουμε. Θα κόβω σε τελεία και θα σχολιάσεις. Ναι. Το παίρνω από την αρχή. Ναι. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αποτύχαμε, γιατί μάθαμε. Η γνώση είναι δύναμη, θέλει να πει ο άνθρωπος. Έτσι, και θέλουμε να χάνουμε συνεχώς για να μαθαίνουμε. Ερωτηματικό. Δεν γνωρίζουμε. Ελπίζω να μάθαμε. Τελεία. Εδώ τώρα ο ιστορικός του μέλλοντος πρέπει να αναφερθεί. Ένας κάποιος λόγιος ουσιαστικά ναι. καλός ή πάρα πολύ καλός. Ναι. Θεωρεί δεδομένο ότι είναι η ήττα είναι μάθηση. Ναι. Είμαι χαρούμενος όταν χάνω. Αυτό εδώ με ξεπερνάει. Θα το σχολιάσω. Ναι. Δεν μπορώ να δεχτώ έναν προπονητή, έναν παιδαγωγό να χαίρεται όταν χάνει. Οπότε κάνω τον αυτόματο συνειρμό ότι λυπάται όταν κερδίζει. Ναι. Αυτό έτσι πάει. Εκτός αν κάνω λάθος. Επιβεβαιώνεται από τη συνέχεια των δηλώσεων. Ναι. Και συνέχισε να πώς κλείνουμε. Ναι. Το παίρνω ξανά από την αρχή γιατί με έκοψες στο ναι. κόμμα. Ναι. Παρασύρθηκε, είσαι παρανομητικός. Ωραία. Είμαι χαρούμενος όταν χάνω γιατί μαθαίνω γιατί χάνω. Τίποτα. Η σιωπή μου, πώς απάντησε. Η σιωπή είναι χρυσός, εδώ είναι. Και εδώ το συμπέρασμα. Πάντα στο τέλος υπάρχει το συμπέρασμα. Συμπερασματικά, διατάφτα θα λέγανε στα δικαστήρια. Ναι. Όταν κερδίζει κάποιος. Ίσως αποπροσανατολίζεται. Οπότε είμαστε σταθεροί στην ήττα και δεν χάνουμε το δρόμο μας. Ο δρόμος είναι ευθύς. Με ήττα. Μόνο με ήττα. Λοιπόν. Ναι. Άρα λοιπόν. Ήδωλο, τον θέλουμε μέσα στη ζωή μας. Το στηρίζουμε άρρωστα. Θα δεχόσουν να χάσεις την Κυριακή για να μείνει. Ξερά ναι. Ναι. Τον θέλω μέσα στη ζωή της πόλης και να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Θα τη βρούμε εμείς τις νίκες μας. Ναι. Που δεν θα χάσουμε, αλλά λέμε. Ναι. Σαν να ακούω τις δηλώσεις τους και γιατί παίζουμε. Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. Θα 100% θα είμαι στο παρατάκι. Εδώ ήρθα πρόπερση. Πότε ήταν, που είχαμε 0 στα 20 τρίποτα και κερδίσαμε. Ναι. Αυτό ξέρεις, άλλο παγκόσμιο ρεκόρ. Ξέρεις τι άλλο τι έκανα την άλλη μέρα. Τι είχα να βάλω 20 τρίποτα με κάμερα κανονικά. Έβαλες ένα. Έβαλα το 17ο. Στην αρχή πουλούσα τρέλα. Ναι. Θα το βάλω, θα το βάλω, θα το βάλω. Και δεν έμπαινε η πόρτα. Μπαμ, έβγαινε. Σε από το ίδιο σημείο και τα 24. Όχι, ρε. Και κλικά, βολόγια. Κλικά, ναι. ναι. Εντάξει, έχω σημείο που βολεύει. 45 μήνες που ψηλοβολεύει. Ναι. Εντάξει. Το έχω. Και το έβαλε στο. Στο 17ο, φίλε. Εντάξει. Μπήκε ένα σάλιωτο. Γιατί τραβούσε live. Δεν ήταν ότι τα κόβαμε και μετά. Αυτά τα μοντάζ τα live. Ναι, ναι, ήταν live. Ένα ωραίο μοντάζ κάνανε πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν με το Μέση που πήγε στην Ιαπωνία και έκανε τσιλικάκια με το πόδι και την έδωσε μία για να περάσει πάνω από την οικοδομή και είχε ένα τεντωμένο σκηνή. Να περάσει το σκηνή γύρω-γύρω και να ξαναθεί και να την κοντρολάρει. Στην οικοδομή το μιλάμε για ουρανοξύστη, έτσι. Ναι. Σιγά μην το έκανε αυτό με τη μία. Είπαμε είναι Θεός, αλλά αυτό πιστεύω κάτσε κανένα 3-4 μέρες εκεί. Την έβγαλε στη χώρα των ατέλλοντος ηλίου. Αυτά λοιπόν με τις τοποθετήσεις του Βαγγέλη Αγγέλου. Συγκλονιστικός, πάντα θα ξεκινάμε με το γεγονός της ημέρας. Θα έχουμε αυτή την ενότητα. Δηλαδή αυτή την δήλωση την πόσταρε χθες ο κολλητός σου, ο Φώτης Πλιάκος, για να τον κυνηγήσει. Α, Φώτης είναι. Ενημερώνουμε Φώτη ότι αν συνεχίσει να κυνηγά τον Αγγέλου, τον κυνηγάμε εμείς από εδώ και πέρα. Ναι. Φίλος μας. Εννοείται αυτό. Είναι έτσι. Αλληλένδετα είναι αυτά. Το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Ναι. Λαϊκή ελληνική σοφία. Δεν μπορεί δηλαδή. Όχι η σοφία δικιά μας. Ναι. Ναι. Αυτές τις δηλώσεις τις κάνει τον Αύγουστο. Γιατί ξαφνικά τέλη Νοεμβρίου ενοχλείσαι. Όχι, ο άνθρωπος είναι σταθερός στις απόψεις του και λέει: χάνω για να μην αποπροσανατολιστώ. Ναι. Ναι, φανταστείτε το Λουτσέσκο να κάνουμε καμιά πεντάδα. Κάνε πεντάδα κλαρίνα, ναι, θέλει. Και είμαι πάρα πολύ καλά τώρα, θα πει γιατί βλέπω τι γίνεται. Κάνε το εικόνα. Κάνε το εικόνα. Αυτός δεν μπορεί να το κάνει εικόνα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει εικόνα αυτό. Κάνε το Λουτσέσκο μετά από πέντε κλαρίνα. Όχι, δεν μπορεί. Και να κάνει τέτοια δήλωση. Ναι. Δεν θα προλάβει. Πιστεύω δεν θα ολοκληρώσει την άποψή του. Σταύρο, σε είπα όταν θα έρθεις από το Μέτσοβο να μου φέρεις και δύο κότες μαζί. Ναι. Μου τις έφερες. Όχι. Δεν έφερα, όχι. Γιατί όμως σε ζήτησα να φέρεις δύο κότες? Γιατί έχουμε λεφτά να φάνε και οι κότες πλέον. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Γιατί χθες ο Παναθηναϊκός στοιχηματικά μας στήριξε. Ξέρεις ποιος με έστειλε. Το στηρίξαμε. Ξέρεις ποιος με έστειλε χθες. Για πες. Στην τετράδα μου. Ποιος? Το over του ΠΑΟΚ.
Άντε, το 65-66 η νίκη μας, ο θρίαμβος στον Τενερίφη. Ο θρίαμβος της τεράστιας ομάδας του ΠΑΟΚ, όπου παίζει την καλύτερη άμυνα που έχει παιχτεί απέναντι στην Τενερίφη φέτος, με διαφορά από τη δεύτερη. Σε αυτές τις ομάδες β' κλάς, έτσι, όχι όλα τα επίπεδα. Ναι, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Τενερίφη. Όποτε τη βλέπω, να μου αρέσει πως, ο τρόπος που παίζει. Και εκεί όμως δείξαμε ανάστημα, έτσι. Καταπληκτική ομάδα. Ανάστημα απλά, φίλε. Τους εξαφανίσαμε. Ξέρετε να βάλουν ισπανική ομάδα 65 πόντους. Δεν είναι ποτέ θυμάτους. Αν βρει κάποιον που να βάζει 65 πόντους, τηλεφώνω μου. Και εκπληκτικό ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Είναι ο το μικρό του όνομα πώς είναι. Βαφτίζεται εδώ στο Λίνος. Είναι Κερκυραίος. Φίλε, είναι Λίνος. Τέλος. Είναι Κερκυραίοι. Αυτοί βγάζουν δικά τους. Δικό τους. Ναι, είναι δικά τους. Δεν είναι... Από την Ενετοκρατία, έτσι. Επηρεασμένοι. Εκπληκτικό νησί, το αγαπάμε. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία όταν πηγαίνω στην Κερκυραία. Είναι αγαπημένο μου. Εμένα δεν μπορεί να μην είναι μέσα στα αγαπημένα μου νησιά για τον απλούστατο λόγο ότι έχει χώρο δράσης. Έχει καζίνο. Ναι, δεν θα μπορούσε να μην έχει καζίνο γιατί είναι τόσο το χρήμα εκεί. Από το καλοκαίρι που μένει, που δεν έχουν που να το φάνε, προβληματίζονται το χειμώνα. Στην Κέρκυρα είναι καταπληκτικό στο Πάσχα εκείνο το τετραήμερο που κάνουν καμιά 900 αναστάσεις. Από Μεγάλη Πέμπτη ξεκινάνε να σε λέει, έλεος Πέμπτη, δεν προλάβουμε, σου λέει, κάτσε. Έχουν πολλά έθιμα εκεί το Πάσχα. Έχουν πάρα πολλά έθιμα. Είναι ωραία. Έχω πάθει μια μέρα. Έχει ένα ξενοδοχείο, το Αρκάδιον, που είναι ακριβώς το πέναλτι. Στην πλατεία των ληστών. Των ληστών, ωραία. Με τις καμάρες εκεί. Τις οι οποίοι ληστές, παιδιά, δεν είναι αυτοί που κλέβουν, είναι οι ληστές. Μπράβο, ναι, μπράβο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό γιατί νομίζουν όλοι ότι θα πας και σε ψηρίσουν. Πιάνουν τα τσαντάκια τους οι γιαγιάδες. Τα τσαντάκια, κοιτάνε ναι. Σε γραμμάτι, έγινε τώρα θα μας πάμε την μπούκα. Λίστες, ωραία. Αυτό είναι στο πέναλτι, εκεί που ξεκινάει ο πεζόδρομος. Ακριβώς. Παίζουμε, νομίζω, 26 Μαρτίου. Αλλά εγώ όταν πάμε Κέρκυρα, δεν θα πάω πώς θα, μια μέρα. Φας να κάτσεις ένα τριήμερο, θα κάνεις μίνι διακοπές. Μίνι διακοπές. Και πάω από τις 24. Και κοιμάμαι 8 το πρωί. Ναι, έχει το 54 κλαμπάκι, ναι, ναι, φίλοι μας, αυτά. 8 το πρωί. Του, ναι. Έφεξε ο ήλιος. Εδώ θα κοιμηθώ, δουλειά έχουμε. Και φίλε, 25 Μαρτίου, έρχεται η ξακουστή συμφωνική ορχήστρα της Κέρκυρας. Και πλακώνεται, ανελέητα. Ακριβώς κάτω το μπαλκόνι μου. 10 παρά. Και στην πρώτη νότα πρέπει να πήδηξε καμιά... 3 μέτρα. Και λες τι έγινε. Και λέω δεν μπορεί να συμβεί. Να εισβολή, κάτι τέτοιο. Εισβολή, τέτοια κάτι. Μπήκαν οι Τούρκοι, μπήκαν. Ξέρω εγώ, η Αλβανία από πάνω, κοντά αυτή. Κάποιος μπήκε. Φίλε, τέτοια φρίκη, τέτοιο ξύπνημα δεν έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ. Αυτό λέγεται φουσκέτο, φουσκέτο. Δύσκολο ξύπνημα. Και πρέπει να μπει σε μία σελίδα. Έτσι, στο βιβλίο μου, το οποίο θα γραφτεί τώρα σε λίγο καιρό και σίγουρα θα γίνει best seller. Με τίτλο Όταν η μπύλια γυρίζει, τελίτσες. Είμαι σε δίλημα ανάμεσα στους δύο τίτλους ή αυτόν ή θα βάλω μια ανηφόρα κατά το Γολγοθά, μια φώτο κάποιου έτσι κανονικά και να κουβαλάει μια ρουλέτα. Πώς το βλέπεις? Πολύ καλό, φίλε. Πολύ καλό. Δεν θα έχει την ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού. Καλό, πολύ καλό. Είναι το άλλο, λέει τα μυστικά του Βάλτου, έλεγε η Πινελόπη Δέλτα και έγινε χαμός. Που ήταν κορυφαία έτσι. Το Βάλτου, το οποίο μου λέει εμένα η δικιά μου ότι είναι το χωριό της. Ναι. Και το πλάτανο Συμμαθίας κάπου εκεί. Λεγόταν αλλιώς τότε. Και δεν έχει νερό σε πόσες 100 χιλιόμετρων. Ποιο Βάλτο. Ναι, τότε είχε. Χθες, κύριε Σταύρο, να μπούμε σιγά σιγά στα αθλητικά μας, γιατί εδώ είμαστε light και ξεκουραζόμαστε αυτή την ώρα 2-3. Κάνουμε μια ψυχοθεραπεία πρώτα εμείς και μετά προσπαθούμε να κάνουμε και εσάς, βάζοντας και εμβόλυμα τα στοιχηματικά μας. Αλλά λέω ότι έχουμε λίγες αγωνιστικές δράσεις θέματα αυτή τώρα. Έτσι, θα πούμε πότε για τη Β' Εθνική που χθες οργίασες. Πήγες πάρα πολύ καλά. Φυσικά δεν πληρώθηκες. Πληρώθηκα τετράδα, λίγα. Ναι, δεν πληρώθηκες. Μην λες πληρώθηκα. Δεν πληρώθηκες, Σταύρο. Όταν πήρες 6 μάτς, δεν πήρες 50 ευρώ. Όταν ακουμπούσες τα 2.000 και τα 1.500. Βέβαια, τα ακούμπησες. Αλλά ξέρεις τι διαφορά έχει το είναι κοντά με το βγήκε. Ξέρεις τι λάθος κάνω, θα σου το πω εγώ. Παιχνίδια που είναι ψηλά στα over. Ήταν το ψηλά. Αντί να πάω. Στο 2-3 γκολ, γιατί εκεί θα πάει, πάω στο over το zone. Και εκτός κάτι 1-1. Και το 1-1, συνεχώς και 2-0. Είναι λάθος. Ενώ ξέρω την ώρα της, του πατήματος. Του κουμπιού, ωραία, κάνω το λάθος. Γιατί ξέρω ότι ο Γυναικός δεν θα χάσει με ένα γκολ, ρε αγόρι μου. Το έκανες δήλωση, αυτά μένουν. Ναι. Πώς? 4-0. 4, βέβαια, δικαιώθηκες. Γελιοποιήθηκα εγώ με τον Ιερόδοτο. Με την Καλαμαριά που πίστευε ότι δεν θα πάει καλά και έκανε γκολ στο 93 και πήρε διπλό. Καταπληκτικό διπλό μεγάλο. Πού σου είπα του αποφεύγω, του κοντράρω. Ξέρουν την κατηγορία. Η Κέρκυρα συγκλονιστική κέρδισε τον Τέμπι. Σου είπα, βγάζει μέταλλο. Είναι... Έχει ειδικό βάρο τελικά στην κατηγορία. Έχει. Ποιο άλλο, τα δύο χ.
Ο αίτητο Πάτων με την Παναχαϊκή στο 1-1, ναι. Απογέθηκαν οι Πατεβινοί και έγινε το 1-1. 1-1 και του Πλατανιά ένα κυσαμικό που δεν κουνήθηκε και δεν πήγαν στο γήπεδο. Δεν πήγαν και βγάλαν τι αιστείε. Γιατί έμαθα εγώ από την Κρήτη, γιατί είχα ενημέρωση. Ναι. Λένε θα πάμε, όχι λέει, έχω κάποιε δουλειέ. Ένα ήταν τεχνικό στην Ελλάδα. Ναι, βάλ τον Τάσο από το περίπτωμα. Ναι. Κατσική, βάλτο, ναι. Έτσι και δεν θα έχουμε αιστείε, οπότε ναι. Δεν θα υπάρχει και σκόρ. Φαντάζομαι τώρα ένα μάτ να παίζει κάποιο πάνω κάτω, αλλά χωρί στόχο. Πώ θα είναι ένα 0-2 δεν έχει αιστείε. Ποσοστά κοίτα. Για κατάλαβε την τρέλα μου τώρα. Η Κέρκυρα στο 2-10. Ναι, όλα τα σωστά ήταν καλά. Καραϊσκάκης 2-80. Ωραία. Δεν σε ακούω στον γκολ-γκολ. Δεν σε ακούω στον γκολ-γκολ. Εκείνη η βλακία μου και δεν το πάω 2-3. Θα έγραφε φυσική. Ναι. Πώς πληρώνομαι στο τέλος. Άσε το 4. Με αίμα ψυχής. Παίζω 10, πετάω 10 ευρώ όταν βλέπω τον Βόλο με τον Εργοτέλη στο 1-0. 1-0 από να γίνει over 1,5, 4 φράγκα. Και το Σπάρτη Τρίκαλα, έχει. Έχουν βγει τα Τρίκαλα, πιέζουν και το βάζω και αυτό over 1,5. Και έτσι πήρα 2 εκατοστάρικα. Ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς γιατί έφτασε στο μη χείμο βέλτιστον. Ναι. Και όταν μιλάμε συγκεκριμένα με τον Σταύρο, εννοούμε και όλους εσάς που ακουμπάτε τα στοιχήματα, δεν τα παίρνετε, είστε μια ανάσα. Πάντα θα είστε μια ανάσα. Θα έρχονται και οι νίκες, έτσι είναι αυτό. Γιατί η Goal Bet Sophie αγκαλιάζει στοιχηματικά όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζει. Έχει διάθεση να μοιράσει. Και πληρώνει άμεσα, έτσι. Νόμιμα, υπεύθυνα, πηγαίνετε, ορίστε εκεί. Αν δηλαδή ο Σταύρος κέρδιζε τις 2.000. Θα τα παίρνει κατευθείαν, επειδή από τα λεφτήματα. Αυτό λέγεται κασέρι το χρήμα. Είναι εύκολο. Έτσι. Μου λείπουν. Σήμερα έχουμε και Ευρωλίγκα, φίλοι μας, Σόφη. Ναι, έχουμε. 4 μάτς. Να πούμε ότι πληρωθήκαμε και τον Παναθηναϊκό στο Ευρωλίγκα και τη Μιλάνο. Και βλέπω, θα ήταν καλά. Και βλέπω εγώ ότι την Τενερίφη θα μας πάει και το παίζω over, που ήταν over 152. Δεν ήταν αμαν αμαν. Όχι πιο πολύ, 152. 152. Και το έπαιξε. Α, βέβαια, και κόλλησε πολύ λίγο. Πολύ εύκολα το έχασε. Και παίξαμε την καλύτερη άμυνα της σύγχρονης ιστορίας μας. Χαλάλη όμως, γιατί κατά βάθος είμαστε με τον Πάνε, ό,τι και να συμβαίνει. Δικαιωθήκαμε στο κομμάτι της Ζαλγκύρης, η οποία έκανε εκπληκτική προσπάθεια μέσα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με αίμα ψυχής, εκτελεστικό απόσπασμα από τη διαιτησία. Πήγαν παράταση, ναι. Δεν φάγανε 5 δευτερόλεπτα μια επίθεση. Και πού τώρα που είπες για 5 δευτερόλεπτα, θυμάμαι στα εφηβικά μου χρόνια έπαιζε ο Απόστολος ο Κόντος στον Παναθηναϊκό. Ναι. Στον τάφο του Ινδού. Ναι. Για τους παλιούς γνωστότατο σουτέρ. Χαρακτηριστικό. Ήταν η εποχή ναι. Μινάς Γκέκος, Τάκης Κορονέας. Βασίλης Γκούμας. Και έχει ένα. Βασίλης Γκούμας. Σουτέρ και αυτός φοβερός. Λοιπόν, και έχει ένα μάτσο Παναθηναϊκός και θέλει ένα δευτερόλεπτο. Φίλε, σε οκίζον πρέπει να παίξαν 6 λεπτά αυτό το δευτερόλεπτο. Ακόμα σαν να του λέγανε πώ ήταν ένα Ολυμπιακό Λεβαδιακό Ολυμπιακό πριν από 4 χρόνια που έλεγε ο διαιτή: αν δεν βάλει γκολ Ολυμπιακό και βάζει το 99 και 18 δευτερόλεπτο ο Τσιμπούρ και κλείνει το μάτσο 0-1, δεν φεύγουμε από εδώ. Σκοτίνια σε ξημέρωση για άλλη μέρα και εκείνοι παίζαν ακόμα. Ένα δευτερόλεπτο λοιπόν αυτό για του παλιού, θα το θυμούνται σίγουρα, είναι χαρακτηριστικό. Πρέπει να παίχτηκε 6 λεπτά. Παίξαν την μπάλα απ' έξω, την πήραν, χάθηκε ξανά δευτερόλεπτο. Μόνο ένα ήταν αυτό, δεν είχε άλλο. Ναι. Δεν είχε ανανέωση χρόνου. Δεν είναι κάρτα που παίξετε αυτά, τελείωνε. Και τέλο πάντων, το Παναθηναϊκό, βέβαια, όλα καλά, αγκαλιέ, φιλιά. Τι ωραία που είναι πάντω, όταν έχουν στόχο συγκεκριμένο. Ναι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και έτσι η Ρεάλ συνέχισε τι επιτυχίε τη στην παράταση, κέρδισε τι Αλγύριε. Έχει απίστευτη έννοια. Ναι, ναι. Όχι, ναι, συγγνώμη από Ρεάλ. Εντάξει, είμαστε και λίγο το βράδυ μας, δεν ήταν ανήσυχο. Να ξέρετε, έχουμε κάνει ακριβώς 3 λεπτά ύπνου. Ανήσυχο το βράδυ. Ανησυχητική ανησυχία υπήρχε. Σοφία, πες σήμερα όλοι κάτι έχουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως ότι έχουμε έναν αγώνα 3 η ώρα Football League. Βέβαια. Ηρακλής. Ηρακλής από όλο Λάρισας. Εδώ δεν το συζητάμε. Μονόδρομος αποκλειστικά και μόνο. Ο άσος του Ηρακλή με καλή εμφάνιση μακάρι να συνοδευτεί και από over. Κομικό το. Ο άσος είναι του 1-20. 1-41. Εγώ θα πάω. Δεν πήγε. Εγώ θα πάω, ναι, επειδή παίζετε πολύ το διπλό. Αυτή τη στιγμή θα πάω γιατί με μπριζώνει ένας φίλος μου για το συγκεκριμένο σημείο, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, εγώ δεν βλέπω τίποτα σκοτεινά, παρασκήνια, τίποτα. Θεωρώ ότι ο Ηρακλής θα επικρατήσει εύκολα ή δύσκολα και είμαι κάθετος στη συγκεκριμένη άποψή μου. Δεν γίνεται να μείνει πίσω, που είναι πάρα πολύ πίσω ήδη στους 4 βαθμούς. Και άλλοι έχουν 13. Να πάει 7. Και σιγά σιγά να κάνει νίκες συνεχόμενες, να ακουμπήσει την πρώτη θέση και να ανεβεί στην κατηγορία. Αυτό είναι που θέλουμε όλοι οι Θεσσαλονικείς. Ήταν με την Τζέσικα, μου λέει και συνάδελφος και γνωστός οπαδός του ΠΑΟΚ.
Ήταν με την Τζέσικα το παιχνίδι που λέει ο Βασιλιάς Γκομέρης και κόντεψε να βγάλει τα μαλλιά του. Αυτό δεν στέβαλε, από εκεί εμπνεύστηκε ο Αγγελόπουλος το μετέωρο βήμα του Πελαργού. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και μιλάει για τον Αγγελόπουλο το σκηνοθέτη, μορφή κανονική. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα έργο που μπαίνει ένας με μια ομπρέλα. Με μια ομπρέλα στη θάλασσα, περπατάει. Ναι, καμπά, τώρα περιμένουμε να μιλήσει, δεν μιλάει κανένας. Επί 25 λεπτά πάει αυτός, έρχεται από την ομπρέλα μέσα στη θάλασσα, σαν καινούριος Μωυσής. Αυτή ήταν η ταινία. Και λέγανε όλοι, είδες τι αποπνέει το έργο, τι μηνύματα έδωσε. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Και δεν ήθελα και να τα καταλάβω, να σου πω την αλήθεια. Ας τον Ηρακλή, τον είπαμε. Πάμε λίγο στη Γεωβολίκα, αν θέλεις. Λοιπόν. Γιατί τα μάτς Γεωβολίκα τα παρακολουθούν πάρα πολύ. Το μπάσκετ έχει μπει πολύ ενεργά στη ζωή μας. Είναι καλά τα μάτς αυτά. Λοιπόν, 7 και 4 ξεκινάμε με τον αγώνα Νταρουσάφακα Ανατολού Εφές. Ιταλική μάχη στην Τουρκία λοιπόν. Σε αυτές τις δύο ομάδες. Για πες λίγο και τα ποσοστά, λέγε το άσο και το διπλό. Λοιπόν, ο άσος είναι στο 3,32 και το διπλό είναι στο 1,34. Ναι. Επειδή θα γίνει μάχη σώμα με σώμα εκεί στην πεδιάδα, το θέλουν το μάτς. Εγώ δεν θα το ακουμπήσω αυτό το μάτς, το παρατώ στην τύχη του. Την Νταρουσάφακα. Η ιστορική Νταρουσάφακα. Ναι. Ξέρεις τι μάχες έχουν γίνει εκεί. Καλά το. Μα έτσι μεγαλώσαμε. Δύο είναι οι ιστορικότερες μάχες. Η μάχη στα Γαυγάμιλα και η μάχη στην Νταρουσάφακα. Έπεται η μάχη των Δευδευενακίων με κολοκοτρόνι. Τι είδα. Στο 90. Συνέχισε. Νονός. 9 παρατετάρτο έχουμε Ολυμπιακό με Ρεάλ Μαδρίτης. 1,81 ο Άσος, 2,01 το διπλό. Εξωμένα μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω μπάσκετ τέτοιες ώρες το βράδυ. Φυσικά δεν έχει ποδόσφαιρα και αυτά. Ολυμπιακό Ρεάλ Μαδρίτης. Αποσύσει Ρεάλ. Είδες τώρα, κάνανε δύο μάτσε Ευρωλίγα μέσα στη βδομάδα. Ναι, αποσύσει Ρεάλ. Μήπως ο Ολυμπιακός ήρθε η στιγμή να κάνει μια μεγάλη νίκη, να ντουμπλάρει τις επιτυχίες του μετά το διπλό που έκανε μέσα στην Bayern. Γιατί να μην το κάνει εντός έδρας, παίζει καλή ομάδα, είναι. Ο Σπανούλης θεωρείς ότι τώρα είναι πισωγύρισμα που παίζει τόση ώρα στον Ολυμπιακό? Σπανούλης είναι μυστήρια περίπτωση, φίλε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να του δώσει μικρότερο ρόλο. Είναι ο Σπανούλης, τέλος. Τους ανέβασε 10 επίπεδα, θα υποστούν όσο έχει συμβόλαιο. Αυτός ο προπονητής ήταν και λίγο ειρωνικός. Είδες τη δήλωση αυτό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Είναι αν τον άφηναν ελεύθερο τον Ντουράν οι Golden State Warriors, να ήσασταν σίγουροι ότι θα ενδιαφερόμασταν για την απόκτησή του. Το βλέπεις? Ναι. Αυτά τα μούτρα, τα ήσυχα. Εγώ σε λέω, τα σιγανά, αυτά τα ποταμάκια. Ναι, μουλοχτή, ρε. Αυτή η μουλοχτή, η ύποπτη. Ευρωαμερικάνος, δε φίλε, κάτσε. Να χαίρεσαι ανθρώπους που σε βρίζουν κοινικά στην ευθεία. Σε παίρνουν σε τέτα τέτα και στα λένε. Ναι. Είναι πολύ ωραία αυτή. Μια χαρά είναι. Είναι αυτό και αυτό και αυτό. Σε κυνηγάω για αυτούς τους λόγους. Α, Β, Γ, επιχειρηματολογώντας. Και μετά μπορεί να είσαι όλα μια χαρά. Ναι. Αυτή όμως, να καλά αυτό είμαστε. Αυτό δεν έχεις ελπίδα που θα το ξεκινήσεις έτσι να είσαι μια χαρά. Βέβαια, φυσικά. Φυσικά. Με τον άλλον δεν θα έχεις ποτέ. Συνέχισε λίγο, Σόφη. Μετά πάμε 9 και 5. Άσο οπότε στον Ολυμπιακό. Συμφωνήσαμε και εγώ και ο Στάβας. Ναι. Μετά πάμε 9 και 5. Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Φενέρμπαχτσε. Νομίζω εντάξει, εδώ η διαφορά είναι λίγο χαοτική. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για τι ποσοστό. Το διπλό είναι 1,36. Ο Άσος? Ο Άσος είναι 3,20. Δεν αφήνει μάτσι Φενέρ. Εγώ τα παίζω όλα τα μάτσι. Την είδες ότι και με τον Ολυμπιακό. Έτσι κατέθεσε ψυχή. Άσε που έγινε ληστεία με τον Ολυμπιακό και έχασε ένας φίλος μου χρήματα πολλά. Γιατί θα λέμε και τα στοιχηματικά, θα λέμε και τα ρεαλιστικά. Σε εκείνο το φάουλ του Σλούκα που δεν ακουμπήθηκαν ποτέ. Ποτέ δεν. Μα τίποτα. Βγήκε παράλληλη ήταν. Τρεις βολές. Και αναφερόμαστε στο Ολυμπιακό Φενέρ. Είναι. Μυστήρι, άστο. Και μετά κλείνουμε σήμερα με Ευρωλίγκα, 10:30, Γκραν Κανάρια με Μπάγερν. Ο Άσος των Καναρίων, 1,82. Και το διπλό είναι 2. Εγώ θα στηρίξω τα Κανάρια νησιά. Εγώ αυτό που ήθελα να στηρίξω είναι τη διαφορά στο Μακάμπι Φενέρ. Θεωρώ ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι. Σφαιρόπουλος, δε φίλε, όπως το είπες, πού ξεκινάει, πού μπήκε κατευθείαν. Ναι, κατευθείαν θα ξεκινήσει με τα γλουγλού. Θα το σφίξει, τι η απόσταση έχει, δίνει 10 από του Σαββάτζου. Δίνει, φυσικά. Περίμενα, πώς θα 1,93. Ναι, ωραία. Αυτά λοιπόν, παιδιά, για να πάμε στο διάλειμμα του ενός λεπτού. Να μας στείλετε κι εσείς στο Facebook μας ο Βασιλιάς by Liber FM 107,4. Το ξεχνάτε. Yeah. Ποιες είναι οι στοιχηματικές επιλογές στην Ευρωλίγκα, στην Goldbet, τι θα πατήσετε? Τι θα φοντάρετε? Το Ηρακλή πάντως εγώ θα το παίξω άσο και άντερ 3,5. Έχεις δικαίωμα, στα δημοκρατία. Γύρισμα έχω φάει τώρα, ναι. Θα το βάλω μονό. 1-0. Κάνε διάλειμμα να βάλει ο Σταύρος μονό στην κολυμπέτο στοίχημα. Φτάνουμε εντωμεταξύ και στο παιχνίδι του ΠΑΟ Ξάνθη. Μια ανάσα είμαστε.
Έτσι φτάσαν οι μέβουλες. Να πούμε πάλι σε γνωστή αγωνιστική δράση. Αύριο θα είναι έντονη στοιχηματική ημέρα. Ναι, να ξεκινήσουμε. Θα ανέβει και το... νικήτρια στήλη σελίδα στο Facebook. Θα έχουμε. Έτσι, γιατί αυτά τώρα τα μάτσα, αυτά τα national link έχουν επιβεβαισμένη ένταση, ρε φίλε, και επιβεβαισμένο στοιχηματισμό. Μόλις θα μπουν όμως τα πρωταθλήματα τώρα ξανά, αύριο το τρίμερο, τα ωραία. Θα έρθουν οι Γερμανίες το βράδυ του Σαββάτου, Αγγλίες, Ιταλίες, Ισπανίες, Ελλάδες. Θα έχουμε να κάνουμε δουλειά. Έχει πολύ ψωμί. Έχει νόημα. Έχει πολύ ψωμί. Έριξα εγώ μια ματιά. Ποιο έχει. Στείλουμε το καινούργιο στοιχηματικό ένθετο. Α, στην εφημερίδα. Υγεία της Gold Bet, ναι. Μπράβο. Στη Φόρτσα. Ασχολείμαι, είδα τα πρωταθλήματα όλα, τα μελετάω και έχει ψωμί, φίλε, μυστήριο. Γι' αυτό και η Goldbet είναι έτοιμη για αυτό το Παρασκευαστικό Διάστημα. Πρέπει να υπάρχει άκαβατο επαγγελματισμό στο στοίχημα. Να το κοιτάνε, να γράφουν, να φεύγουν, να προσθέτουν, να έχουν στόχο τη νίκη, η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για να έρθει. Να το ξέρουν. Είναι ένα δρόμο δύσκολο. Δεν είναι στραβωμένο με τριαντάφυλλα. Δεν κουραστήκαμε στα στοιχήματα. Εγώ δεν έπαιξα τώρα. Δεν θεωρούσα ότι ήταν και κάτι ενδιαφέρον. Το Παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο θα επιστρέψω πολύ. Ναι. Ξέρεις πόσοι καθαριστήκανε σε αυτές τις μέρες τις αστείες με National League και λίγο Euroleague και τώρα λένε έρχεται το τριήμερο και δεν έχουμε το χώμα του χρήματος για να τα πατήσουμε. Γιατί δεν υπάρχει υπομονή. Η υπομονή είναι χάρισμα και πώς την έχουν. Πάρα πολύ λίγοι να περιμένουν να φτάσουν στο κατάλληλο σημείο και να τα πατήσουν όταν πρέπει. Και τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα χειρόλα στη ζωή. Έτσι, όπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση. Κύριε Σταύρο. Πάντα σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Έχω ένα. Θα σου πω τι δεν θα παίξεις. Θα με ακούσεις μια φορά. Όχι, αλλά πες. Δεν θα παίξεις στη Λίβερπουλ. Δεν θα παίζεις, αλλά πες κι αλλιώς. Παίζεις Watford Liverpool. Δεν την ακουμπάω. Ένα μάτσο ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα του Watford Liverpool. Πλάκα μου κάνεις. Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Θα παίξω την Dortmund όμως. Κατά τα έχω διαβάσει ήδη, αλλά δεν θα τα πούμε από τώρα. Γιατί έχουμε μία μέρα ακόμα. Βασικά οι μισές θα ξεχάσουν. Ήταν σαν το. Θυμάστε, είχε πει ο Μητσοτάκης το 92 για το Σκοπιανό. Όχι. Άστος λέει. Μην τα φέρετε. Που είχε ανοίξει τα σύνορα τότε του Σαμαρά και ευχόντουσαν Αλβανοί, Κινέζοι, Ισπανοί, όλοι εδώ πέρα στη γη τη Επαγγελία. Ναι. Σου λέει, μην ασχολείστε λέει, με αυτό. Σε 20 χρόνια όλοι θα το έχουν ξεχάσει. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν τόσο μέσα. Ο Μητσοτάκης ο αυτός που μηδενίζει. Είχε φτάσει στα 100 που μηδενίζει. Και ξαναξεκίνησε από την αρχή. Ωραίος πολιτικός. Για όλα έχει άποψη. Μιλούσαν για το 1920. Ναι, έλεγε, ακούω. Μετά πηγαίναμε στον Εμφύλιο. Ναι, βεβαίως, Εμφύλιο είναι αυτό. Να τα Δεκεμβριανά. Όπω είχε πει ο Άρης, ο Άρης, ο Βελοχιώτης μου είχε πει. Όλα, ναι, ναι. Και καθώς κατέβηκαν οι άλλοι από το βουνό, συνάντησε το ματασφαλίτη στη συμφωνία της Βάρκησας και στα καπάκια. Είχε. Πηγές λένε, δεν είμαι σίγουρος, ότι ήταν παρουσία και στο πρώτο Σύνταγμα το 1843, τον Καλέργη. Ναι, αυτό είναι. Χάιλάντερ, ότι ήταν εκεί, με τύχη. Μικρός βέβαια, μην φανταστείτε κανένα ότι ήταν μεγάλο. Παιδάκι. Δεν τον είχα πάει και τα χρόνια. Παιδάκι ήταν τότε. Φρέσκος. Αναμφίβολα δεν ήταν στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν ήταν. Όχι, φίλε, δεν μπορεί να ήταν. Γιατί ήταν 1821-200. Έχει κάτι που είναι 120 χρονών τώρα. Μπορεί να ήταν λίγο μεγαλύτερο. Σταύρο. Χάιλάντερ, σε πω μια γρηγοράδα. Ένα ανέκδοτο, αλλά μπορεί να μην το καταλάβει κανένας και να γελάει. Δεν πειράζει. Κύριε, το ανέκδοτο είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Έτσι, αν δεν το καταλάβετε, γελάστε γιατί θα το πείτε μακρότερα και θα βγάλετε γκόμενες οι άντρες. Είναι πανέξυπνο ανέκδοτο. Αλλά πολύ δύσκολο να το καταλάβουν. Είναι σαν και αυτά του Ναβίλα, του Παναγιωτόπουλου, του φίλου μας. Λοιπόν, να το πούμε εντάχει. Άντε να το πούμε. Βασιλικό ανέκδοτο, αστείο. Υπάρχει ένας Χάιλάντερ, είναι 500 ετών. Και γεννιέται ένα στη Λάρισα και αφιερώνει το υπόλοιπο τη ζωή του. Σκοπό του είναι στα νιάτα του να μάθει πού είναι αυτό και πώ ζει και ποιο είναι το μυστικό τη αθανασία του. Ναι. Ξεκινάει, θιβέτα, αεροπλάνα, τα γνωστά, μην το κάνουμε, το κάνουμε γρήγορα. Φτάνει τέλο πάντων, ψάχνει από μια σπηλιά στην άλλη, πού είναι, πού είναι, πού είναι. Ξαφνικά, να το ένα γέροντα σε μια σπηλιά, αφού τον έχει ψάξει κανένα οχτάμινο. Ωραία, βγαίνει αυτό με τη μαγκούρα, λέει, γέροντα, λέει, εσένα ψάχνω, αυτό 25 χρονών, ο γέροντα 486. Ναι. Λέει, ναι, λέει, εγώ είμαι εδώ, είμαι. Τι θέλει, αργά, ξέρει. Ναι, λέει, ένα πράγμα λέει, θέλω μόνο γιατί τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει, αυτό θέλω να μάθω και με μια χαρά. Ποιο είναι το μυστικό τη αθανασία σου. Και το λέω, για το μυστικό τη αθανασία μου είναι το ποτάμι. Λέει ο άλλο. Ποιο ποτάμι. Και λέει ο άλλος, τι, δεν είναι το ποτάμι. Σου λέω, πού ζω. Με είπα εγώ το χωνάκι. Σε λέει τι έγινε. Περιμένοντας ο γέροντας το ποτάμι να πει αυτό είναι. Α, το ποτάμι είναι και νεύτικο. Αλλά ποιο ποτάμι. Τι μου λες. Τι, δεν είναι το ποτάμι. Το μυστικό όμως των εικόνων του ΠΑΟΚ είναι η συμπαγής ομάδα, ο καλός προπονητής και ο άριστος πρόεδρος. Αυτή η τριπλέτα
μαζί με τον κερασάκι στην τούρτα που είναι οι φίλαθλοι. Mm. Έτσι, τι θα κάνουμε, άλλη μια επιτυχία. Ναι, φίλε. Ένα κρίκο ακόμα επιτυχία. Να φτάσουμε τα μείον 19 παιχνίδια. Έτσι. Έτσι. Ά, ωραίο αυτό. Μείον 19, πα με ανάποδα, ναι, ναι, ναι. Σαν του φυλακισμένου που σβήνουν. Όλα τα μάτς τα αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα. Η Ξάνθη πρέπει να ιτηθεί όπως πρέπει και να επιστρέψει. Με κυνηγάει ο συνέτερος, παύλα φίλος, παύλα συνάδελφος, mm. να μας πει ο βασιλιάς τι σημαίνει σκρίπτα μάνεν, ναι. και γιατί αν δεν προσέξεις κινδυνεύεις με εξευτελισμό στην εφημερίδα. Για το ένθετο της Φόρτσα λέει. Με κυνηγάει. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Σας πω κάτι, ήδη είσαι καλυμμένος, γιατί έχεις τις δηλώσεις Βαγγέλη Αγγέλου. Ναι, φίλε. Μόλις τα χάνεις, θα βάλεις. Ό,τι είπα, ακριβώς. Πάμε, θα το κάνεις. Ναι. Screenshot και θα το βγάλεις κατευθείαν. Έχασα για να μην αποπροσανατολιστώ με τη νίκη. Ναι. Ξαναέχασα για αυτόν τον λόγο. και σταθερά σε κάποια στιγμή θα είσαι απολύτως προσανατολισμένος. Ναι. Κάτσε καμιά δεκαήτες. Με τα 50 ήτες. Όχι, ρε φίλε, εγώ θέλω να το κάνω εικόνα αυτό που πει στην αρχή. Όχι, πολύ ωραία. Είμαι ο Λουτσέσκου. Έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στη Λαμία. Σε κάποια άλλη εποχή, ας πούμε, ας τοποθετηθούμε, ναι. 10 χρόνια πριν. Ναι. Το βάλουμε... Αφού έχουν προηγηθεί ήττες με Τρίπολη, Νιαρίς και Φαρκαδόνα. Ναι. Κάποιες... Και κάνουμε συνέντευξη τύπου τώρα στο ΠΑΟΚ Λαμία 0-1. Που είναι η πέμπτη ήττα. Ναι. Ναι, είναι και ρωτάσεις, είπε παιδί μου. Ήττα, όχι, ρωτά. Ξεκινάμε από τα δηλώσεις χωρίς ερώτηση. Α, ναι. Έτσι, ναι. Και λέει, έτσι να το ξαναβάλουμε. Γιατί είναι και δύσκολο. Δεν πιστεύω θα τα πει όλα, ξέρεις εγώ. Είμαι ευχαριστημένη. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί αποτύχαμε. Πέφτει το ξύλο. Τέλος. Τι λες καμώ. Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα Σταύρο. Δεν θέλω να το πάω σε αυτό το σημείο. Έτσι. Όχι, όχι, όχι. Ούτε σαν χιούμορ. Όταν κερδίζει κάποιος, ίσως από προσανατολίζεται. Σταύρο, την έχεις καταφέρει με τις δηλώσεις αυτές. Φίλε, με τον Γιαννούλη από τον Αύγουστο ασχολούμαστε. Άσε το που ξυπνήσαν όλοι. Ναι, είναι πολύ δυνατό. Έχει πολύ ψωμί. Μπράβο. Ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε. Τον θέλουμε στη ζωή μας όπως πολύ σοφά. Αναμφίβολα, δε. Τον θέλουμε, μην τον πειράξει ποτέ κανείς. Δεν φταίει αυτός που δεν μπορούσε να κάνει μεταγραφές. Δεν έκανε. Τώρα δεν έπαιζε. Σάλιο δεν έπαιζε. Και τώρα τον κατηγορούμε. Πήγε, πήρε παίχτες με 20.000. Πάει να βρει ο άνθρωπος. Έτσι, έτσι. Πού να βρει δηλαδή με 20.000 παίχτες. Και κατηγορούμε τώρα το εύκολο θύμα, τον προπονητή, μια ζωή. Μια ζωή. Που είναι ένας μόνος του και φεύγει. Καλό βράδυ, το λένε. Και για να διαχειριστεί Αμερικάνους, Κινέζους, Ιαπωνέζους. Ε. Σε παρακαλώ τώρα, αυτά είναι κομβικά λάθη. Να εξάβουμε την απόδοση χθες του Ντίνου του Μήτογλου στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ. Δεν μετά το χείρι σε έβλεπα τον ΠΑΟΚ, δεν είδα. Όχι, ήταν πάει, έβαλε και 5 πόντους μαζεμένους σε ένα πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Ναι. Πήρε και τα rebound του. Μπράβο το παιδί, θεαματική εξέλιξη. Που είναι ο γιος του, πάλι ποτέ έμπειρου. Δεν θα πω κάτι ιδιαίτερο. Σαν τι τον αποκτήσαμε. Σεντερφόρε. Ποιο τον έκανε στο παιδί. Το Δημήτρη, το Μήτο. Ο Μιχάλης ο Μπέλης. Μπράβο, ρε. Πες μας, σε ξεφτιλίζω, ρε. Καταλαβαίνεις τη γνώση έχω και τι εύκολα βίαστα απαντάω. Ο Μιχάλης ο Μπέλης. Πόσες φορές ήταν ο Μιχάλης ο Μπέλης που πήγε στον ΠΑΟΚ. Ήταν δική μου πυροσβέση. Όπως είναι ο Γουχού τώρα την τελευταία δεκαετία, που όταν δεν έχουμε κάτι έρχεται το Γουχού. Έτσι, έτσι ήταν ο Μιχάλης ο Μπέλης τότε. Τεράστιος Μπέλης. Τι εποχές σκέφτεσαι. Πέρασα σήμερα το πρωί από γνωστό καφέ. Στέκια Αβιανών. Ναι, το γνωστό. Ναι. Του βετεράνου. Το καφέ του βετεράνου τερματοφύλακα, ο οποίος με έβγαλε μια πικρία. Ναι. Πικρία, γιατί πραγματικά παίζοντας 11 χρόνια στον Άρη, μιλούσαμε έτσι, και μιλάμε για τον Αλέκο τον Κατσιαγούνη, γνωστός πορτιέρο, ο οποίος είχε παίξει στον Άρη για πολλά χρόνια, είπαμε για 11 και στην Εθνική Ελλάδος, δεν κατάφερε να κάνει μεταγραφή για διάφορους λόγους. Και λέγαμε για τα οικονομικά συμβόλαια εκείνης της εποχής. Το πόσο κωμικοτραγική ήταν η κατάσταση. Και μάλιστα υποτίθεται ότι τότε αυτή ήταν και σε καλύτερη μοίρα. Γιατί θυμάμαι, λίγα χρόνια πιο μπροστά, είχε φύγει ο Γιάννης ο Γούραρης με το δεκαετία από τον ΠΑΟΚ, το 82. Mm. Δηλαδή έπαιξε από το 70 μέχρι το 82. Ναι. Έτσι, 12 χρόνια. Και είχε κάνει ένα συμβόλαιο με αίμα. Αυτό ήταν. Κωμικά τα χρήματα. Σε καμία σχέση φυσικά με σήμερα. Και υποτίθεται ότι αυτή η επόμενη γενιά ήταν η καλύτερη. Θα έπαιρναν πιο πολλά χρήματα. Ναι. Ποιο Γούναρης, θυμάμαι, ανοίξω μια παρένθεση γρήγορα, το πρώτο μάτς που ήρθε να παίξει εναντίον του ΠΑΟΚ, σε ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Το θυμάμαι σαν τώρα. Είχε φύγει ο Γούναρης από τον ΠΑΟΚ και εμείς είχαμε πάρει το Σκαρτάδο. Mm. Για δεξί μπακ τον είχαμε πάρει το Σκαρτάδο. Και παίζουμε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα, το οποίο έρχεται 1-1. Έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός με τον Αναστόπουλο και σοφαρίζουμε εμείς. Με πέναλτι ο Αναστόπουλος. Και γράφει ο Μπούζας, τότε ο γνωστός, ο μυθικός. Ο, ο Μπούζας, που δεν έγινε πολλά. Τώρα πια μπορείς να υπογράφεις τελίτσες προδότης. Του σου μιλάω, άστο δεν υπάρχει. Σημεία
τι 1821 και τι, πώς το λένε, η εκτέλεση των 6 στο γουδί, παραπάνω. Και συνεχίζω με Αλέκο, να κλείσω εγώ με Αλέκο. Στα 11 χρόνια το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έκανε με τον Άρη ήταν 3 εκατομμύρια δραχμές ετησίως. 3 εκατομμύρια, δηλαδή να το κάνουμε, να το κάνουμε λίγο... Σε ευρώ. Σε ευρώ. 9.000 ευρώ, 9.000 ούτε 10. Ευρώ, δια 12, ναι. 800 ευρώ το μήνα. Το μήνα. Βασικός και αναντικατάστατος στον Άρη, Πορτιέρο. Και διεθνής. Και διεθνής. Και το... μήλων της Εύρεως όλων των μεγάλων ομάδων των Αθηνών τότε. Και πρόσεξε με, και με διαφήμιση στο γήπεδο. Καλά, αυτή η διαφήμιση είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία των διαφημίσεων. Ήτανε Οκτώβριος-Νοέμβριος, εγώ πήγαινα στον Άρη. Τον έβλεπα, γιατί είχαν τότε με κλειδάριθμο, έπαιζε μια ο Πάοκ μέσα, μια έξω. Και όταν δεν πήγαινα στα εκτός έδρας του Πάοκ, πήγαινα έβλεπα τον Άρη, γιατί εκεί έπαιζε φίλος Κουμπάρος και για μένα ένα από τα μεγαλύτερα δεκάρια που πέρασε από την Ελλάδα. Με πολλούς θα διαφωνήσουμε, για τον Κωστάκη τον Οικονομίδη αναφέρω. Ο οποίος Κωστάκης Οικονομίδης είχε κάνει δήλωση τότε, είχε γράψει τότε ένα άρθρο ο Άρης ο Νικολάκης, ο συνάδελφός σου, όταν το έπαιξε στον Άρη. Νέος Κούδας ντυμένος στα κίτρινα. Τον έπαιξε ο Κώστας. Ήταν μάγος ο Κωστάκης, ξέρετε. Άριστη τεχνική κατάρτιση. Ναι, θυμάμαι, τον πρόβλημα. Μάγος των μάγων. Τέλος πάντων, τον αφήνουμε, το κλείνουμε το θέμα του Κωστάκη και λέμε για τα συμβόλαια αυτά, τα μικρά που ήταν, 3 εκατομμύρια και 2, δεν μπόρεσαν να φύγουν οι παίκτες να πάρουν να ανοίξουν τα φτερά τους, φίλε. Εκείνη την εποχή. Τώρα, φίλε, όμως. Ενώ περνάνε κάτι παίκτες, πραγματικά περνάνε από τις ομάδες, παίρνουν τα λεφτά, φεύγουν και οι άλλοι κάθονται και κοιτιούνται έτσι σαν αυγά. Φαντάζομαι τώρα στα πολιτεία κάποιος έρχεται ένας ξένος. Παίρνει τα λεφτά σε 6 μήνες. Και άλλο λέει τι έγινε τώρα, τι πάθαμε, παιδιά. Τι... Σαν του απαράδεκτου εκείνο που έλεγε την Ατάκα ο Σπύρος Παπαδόπουλος, τι έγινε, παιδιά. Με... Απίστευτα πράγματα με Γιάννη Μπέζο και το συγχωρημένο τον Μπονάτσο και τη Δήμητρα του Παπαδοπούλου, για παράδεκτου μιλάμε. Αυτό τι ήρθε, επειδή αγοράσαμε χθε, εμεί τα αγοράζουμε κάθε μέρα. Επενδυτή. Μην κάνω καμιά ληστεία έξω τα πάμε να τα ξαναπουλήσει. Μην φάμε κανένα φουσκέτο τέτοιο. Στηρίξτε λοιπόν αύριο τις αγορές της πόλης. Ναι. Έτσι έχουμε Black Friday, έχουμε White Saturday το Σάββατο. Ναι. Αυτό πάλι και με... Grey Sunday. Grey Sunday. Κοίτα, δεν ψωνίζω ποτέ Black Friday. Ποτέ. Όλα σε μια εβδομάδα, έτσι. Δεν είναι μια εβδομάδα, σε μια μέρα είναι Friday. Εμείς είμαστε η πρώτη χώρα του πλανήτη που κάναμε την Black Friday μια εβδομάδα. Τι με, σήμερα ξεκινάει εβδομάδα Παρασκευή. Την άλλη μέρα Παρασκευή, την άλλη όλες τις Παρασκευές. Ο Έλληνας είναι δαίμονας σαν έμπορος. Ό,τι θες να σκεφτεί τώρα. Εντάξει, φίλε Black, μια μέρα είναι και βγάλε 10 κωδικούς που είναι τζάμπα. Σιγά μην βγάλουν. Δεν θα βγάλουν ποτέ. Έξω αυτό κάνουν. Έξω. Έξω αυτό κάνουν γιατί αυτό έχουν μάθει. Ξέρουν να το κάνουν. Το marketing, φίλε, δεν γίνεται μόνο να παίρνεις, πρέπει να δίνεις. Κιόλας. Όλα στη ζωή είναι δούνε και λαβίν. Από τις διαφορές θα κάνεις την αξία σου. Αυτό ακριβώς. Και στην Αμερική κυρίως το κάνουν. Σου δίνουν 10 κωδικούς που χάνουν, ξέρω εγώ, σε κάθε προϊόν 10-15 ευρώ 20. Το κάνουν. Κάτω του κόστους δηλαδή. Πολύ κάτω του κόστους. Μπράβο. Το κάνουν. Αυτό όμως είναι το κανονικό Black Friday. Ναι, εμείς εδώ τι κάνουμε. Black Friday δεν είναι να δείξω ότι η αρχική τιμή ήταν ας πούμε τόσο και εγώ το πήγα τόσο. Ενώ κανονικά η αρχική τιμή είναι αυτό που παρουσιάζεται με την έκπτωση. Πρέπει να υπάρχει ισοπεδωτική διαφορά στην τιμή. Αυτό είναι Black Friday. Πρέπει να το κοιτάς και να βγάζει μέσα, παιδί μου, να θες να περάσει έξω από το κατάστημα και να μπουκάρει μέσα. Και ξαφνικά να μου βγάλει μια 4K 60. Και να πάω την πάρω να έχω 8 τηλεοράσεις. Ναι. Αυτό είναι το Black Friday. Γι' αυτό δεν συμμετέχω. Δεν συμμετέχω. Όπως είπε ένας φίλος μου σήμερα πρωί που διάβαζα στο Facebook, όποιος δεν συμμετέχει, όποιος δεν αγοράσει στο Black Friday, πρέπει να θεωρείται αντιστασιακός. 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 Γίνεται μακελιό. Βάλανε εσένα να κάνουμε λίγο έτσι κουτσομπολιό εξωτερικού. Είδα πρωί στις ειδήσεις. Βάλανε σε έναν Άγγλο. Αντί για 1.000 λίρες, 10.000 λίρες στο λογαριασμό του. Ναι, τα πήγε... τσάκωσε ο άνθρωπος και πήγε πλήρως τα χρέη του. Ναι. Και τότε το λένε φεύγετε τα πίσω. Το λαθήκατε. Δηλαδή υπάρχει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ούτε λάθος αναγνωρίζετε. Να μην κάνατε το λάθος. Ας προσέχατε. Τράπεζα το έκανε. Και ναι, και είπε ο άνθρωπος δεν τα έχω. Ναι. Σκοτώστε με τίποτα, τι το κάνουν. Μα δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Τι, εσύ μου τα βάλες. Τα είδα, δεν ήξερα από πού είναι. Νόμιζα κέρδισα. Νόμιζα κέρδισα κάτι. Τα βάλα, πλούσια. Δεν τα έχω λέει τώρα. Δεν έχουμε κανένα φίλο να μας κάνει τέτοιο λάθος. Εμείς θέλουμε λίγο πιο μεγάλο λάθος. Μερικά ακόμα μηδενικά θέλουμε γιατί με αυτά δεν φτάνουν τα μηδενικά. Να είναι μεγάλο το λάθος. Big mistake. Να είναι στα όρια της αφέλειας. Τώρα που λέμε για λάθος, με θυμήθηκα αυτή την ελληνική ταινία τότε που είναι στα Κάγκελα ο Χόρν, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός.
εκείνο που έχει κάνει λάθος με τα λεφτά. Επειδή στην τράπεζα που περίσευαν ένα εκατομμύριο, 101.000 δραχμές, 101 και 10. Και είναι με τον Βασίλη τον Αυλονίτη, κορυφαίο του είδου. Δεσμοφύλακα ο Αυλονίτη, μέσα από τα κάγκελα ο Χόρν. Αλλά είναι ωραίο ο Χόρν. Καπνίζει τώρα και πε με την ιστορία του Αυλονίτη. Πάει να ξεκινήσει να πει, λέει μια κουβέντα ο τέτοιο, ο Χόρν, και πετάει και τα τσάκωσε τα λεφτά. Περίμενε, το λένε, στα πω πώ έγινε. Ξαναλέει μια κουβέντα. Και ήμασταν εκεί και ήρθε μια να κάνει. Και τα τσάκωσε. Άντε, δεν το λέει παράτα μα. Τα τσάκωσε, τα τσάκωσαν. Ναι, εντάξει, τα πήρα. Ο καημό του ήταν. Δεν ήθελε το γύρω-γύρω. Πότε πήρε τα λεφτά. Ο καημό του δώσε. Τα τσάκωσε. Τι έκανε ο άνθρωπο. Όταν τα έχω πειδάρει στον αέρα, δεξιά και αριστερά, πώ θα το σταματήσει. Δεν μπορεί να κάνει ένα χράκι. Ένα χράκι. Έτσι περνάω μπροστά σου. Πώ τη λένε με αυτού που όχι, εγώ δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου και έχω ηθικού φραγμού και τα ξέρω εγώ. Ποιο ρε, δεν έχω γνωρίσει ούτε έναν τέτοιο. Τα λένε όμω. Και στη τα λένε και αβίαστα και τα στηρίζουν. Ποιο ρε. Τα στηρίζουν, τα λένε. Τα είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Σουφάκι. Παρακαλώ. Η Γκολμπέτ σε τι κατάσταση είναι. Πανέτοιμη. Πανέτοιμη. Πανέτοιμη πάντα. Πάντα. Δεν υπάρχει στιγμή δηλαδή, που να μην είναι πανέτοιμοι. Δηλαδή, σήμερα μπορούν να παίξουν το καζίνο τους, να μπουν μέσα να γουστάρουν οι άνθρωποι, να ξεκουραστούν. Αυτές οι μέρες που έτσι δεν είναι πολύ εύκολες. Light, θα τις έλεγες. Ναι, light, πολύ light όμως. Είναι αρκετά light. Και θέλεις έτσι κάπως να περάσεις ευχάριστα την ώρα σου. Τι μπορείς να κάνεις. Έτσι, επειδή και ο καιρός είναι λίγο μουντός. Ναι. Έχουμε μπει πιο χειμώνα. Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, αλλά αν δεν κάνεις κάτι άλλο, γιατί πολλοί δεν κάνουν μόνο λένε. Ή ταυτόχρονο. Ναι, βέβαια. Κάθεσαι. Αναπαυτικά στον καναπέ σου. Συμφώνησε, το είδε. Παίρνει το λάπτοπ σου, το τάμπλετ σου, το κινητό σου, ό,τι έχει, ο καθένα ό,τι διαθέτει. Και μπορεί να μπει έτσι στο καζίνο τη Goldbet. Ζωντανέ, βλέπετε, ταυτόχρονα παίζει. Είναι live. Είναι live. Καζίνο, φυσικά, και έχει και πολύ μεγάλη γκάμα από παιχνίδια με κορυφαίε εταιρείε. Ίσως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιντερνετικά καζίνο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Παρέχει πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή δεν είναι ένα-δύο που δεν έχει επιλογές. Ναι. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα επενδύσω ένα πεντάλικο. Ναι, επενδύσεις το σιγά-σιγά. Ένα πεντάλικο. Αλλά πόσο ξέρει, μην παρασυρθείς. Πρέπει να έχεις δύναμη. Αν θα χαθεί το πεντάλικο, που θα χαθεί, λέμε τώρα, αν θα πάω ποιο είναι. Έτσι. Ναι, μην φανταστείτε. Θα παίξω το τόξο ναι. σου. Θα παίξω το τόξο το δικό μου. Το δικό μου το τόξο, έτσι πέω εγώ τις πολυκατοικίες της Διόπτου. Τόξο μου. Έτσι. Μην νομίζεις, το τόξο μου. Ναι. Εκείνο το τόξο που δεν πάει τέτοια ποτέ. Δεν την εκ του Ρομπέντο Δασών, ναι. Εγώ μου, εντάξει. Εγώ ήθελα να γίνω ο Ρομπέντο φτωχών. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Mm. Όταν κάνεις καμιά νίκη στο καζίνο, όλοι είναι φίλοι σου. Τι έγινε, αδελφέ, πώς είσαι και το ένα και το άλλο, κάτι χαμόγελα φιλικά και τέτοια. Έτσι, μόλις καθαρίζεις και γίνεσαι κοτοπουλάκι, τεντόπανο, όλοι σε κοιτάνε και αλλάζουν το βλέμμα. Κοιτάνε πιο κάτω, πιο πάνω, πιο δεξιά, πιο αριστερά. Εντέχνως αποφεύγουν και καλά κάνουν. Και να συνεχίζουν να αποφεύγουν όταν έχω κακές βραδιές που να μην σώσουν να έχω ποτέ κακή βραδιά. Εγώ σου έχω δει σε μία κακή βαριά στη ζωή μου. Ναι. Δεν έχω γελάσει τόσο πολύ. Ναι, αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ναι, ήταν διασκεδαστικό. Ως ένα σημείο. Διασκεδαστικό. Η απέτησή σου, η γκρουπιέρισα, η Ουκρανή να μάθει ελληνικά σε 6 δευτερόλεπτα. Τι μιλούσα άπτεστα ελληνικά. Άπτεστα την πήγα φίλη και αυτή ήθελε να απαντούσε. Και αυτή κοιτούσε και του μάθε. Εκνευριστικό φίλο. Μάθε, δεν κατάλαβα να ξέρει ποιοι είναι οι πελάτε σου. Ναι, εκνευριστικό. Μα και δεν είναι κάτι απίθανο να μάθει μια γλώσσα σε 6 δευτερόλεπτα, αγόρι μου. Δεν είναι. Να σε πω μια ωραία ιστορία καζινική δική μου, γρηγοράδα. Πηγαίνουμε οικογενειακή εκδρομή έτσι, σε καζίνο στην Αγία Πετρούπολη. Εκδρομή έχει μεγάλη. Αγία Πετρούπολη. Έχει. Στις λευκές νύχτες. Είναι η εποχή τοποθετήσεω Απρίλιο προς Μάιο. Υποτίθεται δεν νυχτώνει ποτέ. Τι δεν νυχτώνει, ξυνυχτώνει. Εμείς φτάνουμε 6 ώρα το απόγευμα. Εγώ 7 και 5 είμαι στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Κατευθείαν υποτίθεται είναι για πολλές μέρες τα χρήματα που έχουμε. Καζινική εκδρομή σημαίνει δωρεάν τα ξενοδοχεία, δωρεάν η μεταβίβαση, τα αεροπλάνα και αυτά. Αρκεί έχεις μια υποχρέωση να παίξεις ένα κάποιο αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό, να το τζιράρεις όχι να το χάσεις. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε στο σημείο το πόσα τζιράρω εκείνη τη στιγμή. 8 και 20 υπάρχει μόνο η φόδρα του παντελονιού και δύο μάρκες. Και υπάρχουν και 5 μέρες μπροστά μας. Κάνε το εγώ, τι να κάνω. Και πρέπει να ντύσω και το χαμόγελο ότι όλα καλά και δεν υπάρχει. Που εμείς εισπνέουμε και εκπνέουμε και σκεφτόμαστε πώς θα πάμε πίσω και να που είχαμε χάσει. Και έρχεται μια Αγία κοπέλα. Άκου να δεις τι κάνει αυτή η Αγία φίλα, άμα θέλει, που λέμε τύχη, τι είναι. Έχανε ένα νούμερο μεγάλο. Έχανε, ας πούμε, 25-30 χιλιάδες ευρώ. Ωραία. Και έχω ένα τελευταίο χιλιάρικο. Πού να το κολλήσει το χιλιάρικο το αυτό. Και η Αγία κοπέλα ρίχνει φίλε το 35, που είναι νούμερο μου, τα παίζω αυτά. Mm-hmm. Το φέρνει μια φορά. Σταγόνα στον ωκεάνο, λες κάτι έγινε. Παίρνει το ενέκτο των χαμένων σου. Mm-hmm.
Ρίχνει ξανά αυτή η Νατάσα κιόλας. Χαρακτηριστικό ωραίο όνομα. Από τότε αγάπησε όλες τις Νατάσες της γης από την κοπέλα. Επανάληψη το 35 η Νατάσα. Πόπλο μια ανάσα είμαστε. Έτσι, τώρα είμαστε κοντά. Βλέπουμε, ενώ δεν βλέπαμε καν τούνελ στην αρχή, τώρα βλέπουμε και φως στο τούνελ. Και ρίχνει το κορίτσι το Άγιο, τρίτη φορά το νούμερο, φίλε. 35, 35, 35. Και με βγάζει μπροστά και ένα πάρα πολύ καλό ποσό με το τρεις αυτό. Αμέσως όλα αλλιώς. Να το πω όλα αλλιώς. Όλα αλλιώς θα είναι να ξέρεις μέσα στις 10 κορυφαίες ατάξεις της ζωής σου. Το ένα τσικ, πώς αλλάζει όλα τα πράγματα. Και περάσαμε ένα μαγικό επτάήμερο. Επτά τελικά από πέντε. Ναι, έξι μέρες. Δεν είναι με τα πάνε να θέλουν. Γυρίσαμε την τόπανα. Όχι, γυρίσαμε τέλεια. Στα εκεί γυρίσαμε. Φυσικά κερδίσαμε. Μία μέρα έπαιξες. Τίποτα. Τι άλλο κάναμε συντήρηση. Στην Νίκη μου καλύτερα στον κόσμο. Στην Ήτα έχω πρόβλημα. Εκεί θολώνεις. Ναι. Στην Ήτα δεν είμαι εγώ. Αλλάζουν τα πάντα. Κατεβαίνει blackout και δεν βλέπεις μπροστά σου. Πόρτες δεν βρίσκεις. Τίποτα. Θυμάσαι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Λες γιατί δεν πεθαίνω, γιατί είμαι ζωντανό. Θυμάσαι μπια στον καράβι. Όλα τα θυμάμαι. Αυτό είναι το άσχημο. Και τις είχε τεντώσει τις γκουπιέζες όλες. Τι να κάνει, φίλε. Τι θεά ήταν εκείνη. Πήγε να έπεσε επίτηδες δίπλα της. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνω. Επειδή έχω ενημέρωση και από γειτονικά καζίνο και στην Κύπρο, να ξέρετε, την Κολμπέτο βιάζει. Παίζουν πάρα πολύ. Ενημερώνομαι από εκεί από τους γνωστούς Ρουφιάνους που έχουμε. Είπαμε κάθε πόλη και Ρουφιάνος. Ναι. Πώς το λέγανε αλλιώς, κάπως το λέγανε. Κάθε γειτονιά. Δίκτυο κανονικά. Ενημερώνομαι το τι γίνεται. Άνοιξε πρόσφατα καζίνο στη Λεμεσό. Και γίνεται, γιατί απαγορευόταν εκεί. Υπάρχουν μόνο στα κατεχόμενα. Γίνεται πατής με πατώσε. Και στη Λευκοσία τώρα, έτσι. Θα γίνει στη Λευκοσία. Θα γίνει, ναι, προσεχώς. Κύπρος που είναι. Στη Λεμεσό, εκεί είναι. Στο Κυπριακό. Στην ελεύθερη Κύπρο, ένα καζίνο έχει αυτή τη στιγμή. Στην κατεχόμενη έχει 33. Γιατί η Τσιλεύ στην Τουρκία, η πρωθυπουργός της Τουρκίας, το 1997, είχε σωρία αυτοκτονιών και τα έκλεισε όλα. Του λέει, εντάξει, δεν αλλάξει στην Τουρκία από 80 εκατομμύρια, μας κάνετε δύο. Ναι. Τι να πηδάνε όλα τα μπαλκόνια. Δεν έχει στην Κωνσταντινούπολη, δεν έχει. Δεν έχει σε όλη την Τουρκία, φίλε. Εκεί πήγανε, φίλε, δεν ξέρω για την Τουρκία, εκεί δεν έχει. Οι Τούρκοι είναι εξαιρετικοί έμποροι, να ξέρεις. Εκπληκτικοί. Πάνε έξυπνοι. Θα το κάνουν χιλιάδες χρόνια, τέλος πάντων, το κάνουν. Εσύ, Σόφια, έχεις κάνει επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη και μπαίνουν μέσα. Δύο φορές έχω πάει Κωνσταντινούπολη και μία φορά έχω πάει και Μικρά Ασία. Τα παράλια της Μικράς Ασίας. Σμύρνη και τέτοια. Σμύρνη. Όχι, δεν έχω πάει για μπάνιο. Έχω πάει έτσι εκδρομή. Είναι ωραία η εμπορευτική. Περπατά στο δρόμο και ξεφανίζει. Κώστα, Γιάννη, Βαγγέλη, ελληνικά. Μαρία. Πολύ το Μαρία. Μιλάνε ελληνικά. Στου ιερού τόπου. Α, μιλάνε και ελληνικά. Ιεροσόλυμα. Σε τρώει ο Ιουδαίος. Καλά, Ιουδαίος είναι, φίλε. Του λέει. Σε τρώει. Σε τον Ιουδαίο. Ναι, δεν γλιτώνεις. Είναι αυτό που λένε, είδες βλάχος, είδε πρώτος. Ξέρεις αυτά. Γίνονται ενέργειες στη Βιέννη, να πούμε και λίγο αθλητικά. Ναι. Σιγά σιγά φτιάχνονται τα πράγματα. Τι κάνουν δηλαδή. Σιγά σιγά φτιάχνονται τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή πήραν άτομα υπεύθυνους παρασκηνίου, τους έλειπε αυτή η θέση. Ναι. Δεν γίνεται. Πας γάμα εθνική να παίξεις με το σταυρό στο χέρι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τελεία, ως εκεί. Ο νοόν οίτο. Και πιστεύω ότι όλοι νοόν. Και πέθανε στο Πασκηνίου, τι δουλειά έχει, θα του μάθει να κουτσά την μπάλα. Όχι, πέθανε στο Πασκηνίου, θα κοιτάει τα μάτια των άλλων. Α! Δηλαδή, αφού δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή, ας μην μπορούν και οι άλλοι. Αυτό είναι. Σοφό. Έτσι είναι. Σοφό. Ωραία, λοιπόν. Ανεβάσουμε και κάποια μηνύματα πολύ λίγο στο Facebook που μας στέλνουν. Λέει ο Λάζαρος, ο φίλος μας από Νορβηγία. Εδώ Νορβηγία έχει ξεκινήσει, λέει, το Black Friday από την Κυριακή με online και θα συνεχίσει, λέει, και το After Black Friday Week. Οι Νορβηγοί ξυπνήσαν και αυτοί. Όλοι ξυπνάνε. Οι Νορβηγοί, οι οποίοι δεν σου δίνουν μόνο τους κτήμα για να χτίσεις σπίτι. Αλλά δεν σου ανήκει ποτέ 100%, να ξέρεις. Εντάξει, η ιδιοκτησία μόνο στην Ελλάδα είναι στα μεγάλο βαθμό, φίλε. Ωραίοι τύποι. Γνώρισα μια χατμπολίστρια σερβιτόρα σε ένα πλωτό μπαρ εκπληκτική. Ήταν διαθέσιμη και οι φίλες της και αυτά και όλα. Αυτό είναι. Δοτικότητα. Ναι, θετικοί άνθρωποι, φίλε. Όχι αυτό το κτητικό που έχουν οι δικές μας. Κακό αυτό, ε! Ναι, την ντροπή. Πάμε παρακάτω. Παπούτσια από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένο. Και εδώ είναι κορυφαίες. Και εδώ είναι κορυφαίες όλες. Μια χαρά είναι. Να δώσουμε χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Αποστόλη, ο οποίος λέει ότι ακόμα γελάμε με τα όσα παίρνει ο Άνομος και τις δύο κασέτες Α και Β. Δούλεψε αυτό, δούλεψε. Αυτό ήταν πολύ καλό. Δούλεψε. Ναι. Μακράν λέει το καλύτερο και με δεύτερο λέει το Close the Door περιστατικό. Πολύ δυνατό. Βουλγεράκι. Αυτό μπορούν να πατήσουν like λοιπόν στη σελίδα μας όσοι δεν έχουν πατήσει στο Facebook. Ο Βασιλιάς, by Liber FM 107,4. Και φυσικά τι άλλο πρέπει να κάνετε. Εγγραφή στην Goldbet.
Και αν δεν θέλετε να κάνετε εγγραφή, θέλετε έτσι να απλά να τεστάρετε. Τι στοιχηματική εταιρεία είναι, ας πούμε, η Goldbet. Πείτε στη σελίδα. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται. Είναι όλα ανοιχτά. Μπορεί να δείτε και αποδόσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό. Δηλαδή τώρα. Είσαι παίκτη. Άλλο αν δεν παίζει. Αν δεν παίζει, πολύ καλά κάνει, αδελφέ μου. Είναι στη διακριτική σου ευχαίρεια να διαλέξει το δρόμο. Έτσι. Τη ασημαντότητά σου μόνο σου να κάθεσαι μια γωνία, μη σε μιλάει άνθρωπο. Αν είσαι όμω με του πολλού, αυτού που μπαίνουν και τα πατάνε και ανταλλάσσουν απόψει και έχουν τη βραδιά του να πούνε το δικό του. Όχι να δεν μπει και αυτό το σουτ, μπει και το άλλο, να το δοκάρει, να το. Πώ θα γίνει. Μπαίνει στο δρόμο, στη λεωφόρο των επιτυχιών τη Goldbet. Ο οποίο δεν θα είναι μόνο επιτυχίε. Έτσι, θα έχετε και ήττες. Άλλωστε. Μπορεί να ξαναέχετε ήττες. Όπως λέει ο γνωστός λόγιος. Για να κλείσουμε λοιπόν, ναι, όπως ξεκινήσαμε, και αφού πιστεύουμε ότι περνάτε χαλαρά αυτή τη μία ώρα που μας ακούτε, όσοι μας ακούτε, τα 1 εκατομμύριο, 8, κανένας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι. Και θα κλείσουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε. Είμαστε έτσι ευχαριστημένοι γιατί αποτύχαμε, γιατί μάθαμε. Ελπίζω να μάθαμε. Είμαι χαρούμενος όταν χάνω, γιατί μαθαίνω, γιατί χάνω. Όταν κερδίζει κάποιος, ίσως όπου προσανατολίζεται. Και για να συμπληρώσω και μια άλλη ατάκα του συγκεκριμένου λογίου, κράτα το θυμό σου και κάνει το σταυρό σου. Εντάξει, άσε το σταυρό σου. Όσο εδώ, όσο εδώ. Τέλος. Εδώ και μη παρέκει. Τι θες, τι θες ανώμαλη. Εμάς βρήκες. Σόφη. Ε? Σόφη, χαιρέτησε. Ραντεβού αύριο, 2 η ώρα εδώ, με νικήτρια φίλη το Σαββατοκύριακο και Goldbet στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι σε όλους.